είναι αδιανόητο να συζητάμε σήμερα για μια επαναφορά σε καθεστώς πλησιριαζών για την πρώτη κατοικία για ανθρώπους οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Εγώ... Είμαι κάθετος σε αυτό. Καταρχάς είναι και κάτι το οποίο δεν θα εξυπηρετήσει απολύτως κανέναν, ούτε καν και τις ίδιες τις τράπεζες. Αυτό πήγα να σας πω. Δεν θα εξυπηρετήσει ούτε τις ίδιες τις τράπεζες, γιατί τι θα τα κάνουν αυτά τα κίνητα. Δεν θα εξυπηρετήσει ούτε τα ακίνητα γενικώς στην αγορά, η οποία ήδη έχει καθίσει 2 χρόνια, αλλά πάνω απ' όλα δεν θα εξυπηρετήσει την κοινωνία, κύριε Μητσοτάκη. Ναι, γι' αυτό και εκφράζω και δημόσια την κάθετη αντίρρησή μου γύρω από αυτό το θέμα, η οποία έχει να κάνει και με την ουσία του θέματος, αλλά και με τον τρόπο, κυρία Μακρύ, με τον οποίο συχνά ανοίγουν θέματα τα οποία δεν θα έπρεπε να ανοίγουν, και νομίζω ότι αυτό θα έλεγα με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει να είναι όλοι πιο προσεκτικοί όταν αρθρώνουν δημόσιο λόγο, ειδικά όταν έχουν θέσεις ευθύνης. Η εθνική πολιτική στο ζήτημα αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να μην επιδέχεται, αν θέλετε, διαπραγματεύσεων. Ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν με κόπο να αποκτήσουν μια πρώτη κατοικία, δεν τα έφαγαν τα λεφτά ούτε στα μπουζούκια ούτε στη Μύκονο. Και ούτε είναι ότι δεν πληρώνουν από άποψη. Δεν πληρώνουν γιατί δεν έχουν. Πιστεύω ότι ελάχιστοι, πάντα θα υπάρχουν και τέτοιοι, αλλά ελάχιστοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα διακινδύνευαν την πρώτη τους κατοικία μην πληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους, εάν πραγματικά μπορούσαν να το κάνουν.